Καλύτερα όμως για τη ζέστη στην Κύπρο, πώς μπορεί να παίξει το ρόλο της και για την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, θα μας μιλήσει ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον Άρη και το Κυπριακό ποδόσφαιρο, στον Άρη και την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Οι παλιοί το θυμούνται περισσότερο και ο λόγος γίνεται για τον Μάριο Χριστοδούλου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χριστοδούλου, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν σκάσατε κάποιο χαμόγελο όταν ενημερωθήκατε για το αποτέλεσμα της σημερινής κλήρωσης. Πώς το υποδεχθήκατε? Να πω την αλήθεια, το περίμενα. Δεν ήταν εκκλησία μηνά. Όταν άκουσα ότι υπήρχε περίπτωση να πέσει η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ με τον Άρη Θεσσαλονίκης, είπα μέσα μου ότι θα πέσουν μαζί. Εντάξει, είχα προαισθηθεί. Ναι. Το περίμενα. Εντάξει, ένα ζευγάρι, δύο παγιές μου ομάδες και σε δύο ομάδες αγωνίστηκα. Ναι. Εντάξει, εύχομαι να γίνουν δύο παιχνίδια ωραία, να προσφέρουν θέαμα. Αφιλοπρεβέστατα και ο καλύτερος να περάσει στην επόμενη φάση. Η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, που είναι και η ομάδα με την οποία ξεκινήσατε την καριέρα σας πριν έρθετε στην Ελλάδα για τον Ηρακλή και για τον Άρη, ο Μάριος ο Χριστοδούλου τώρα στις 25 Ιουλίου, με ποιον θα είναι από τους δύο? Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό που ρωτάτε. Σίγουρα, εντάξει, η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ είναι η ομάδα που αντρώθηκα και μεγάλωσα. Και ο Άρης πέρασα τρία χρόνια υπέροχα. Αγαπώ πάρα πολύ και τις δύο ομάδες. Σίγουρα θέλω να γίνουν παιχνίδια πολύ ωραία. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ έχει καλή ομάδα. Θα είναι δύσκολος αντίπαλος για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ναι. Και νομίζω ότι ο καλύτερος θα περάσει στην επόμενη φάση. Όποιος και να περάσει θα είμαι χαρούμενος. Τι να σας πω. Φαντάζομαι ότι χτυπάει ήδη το τηλέφωνο τις τελευταίες δύο ώρες από φίλους. Ναι, συνεχώς. Ήμουν και προπόνηση με την Ακαδημία. Τώρα θα παίξω ποδόσφαιρο. Εγώ παίζω με την Παλέμαχη. Τώρα ΑΕΛΑ που έλειμε τελικό κυπέλλου προαθλήματος. Εντάξει, αν μου επιτρέπεις και τον ενικό Μάριο κιόλας, νομίζω μικρός, εντάξει, άνετα το βγάζεις. Εντάξει, είμαι σε καλή κατάσταση, εντάξει, είμαι σε καλή κατάσταση ακόμη. Εντάξει, έχω τις δικές μου ακαδημίες εδώ στη Λεμεσό, αλλά πιστεύω ότι τον Ιούλη σίγουρα για τη ζέστη που είπατε, σίγουρα θα είναι ζέστη, είναι περισσότερη ζέστη στην Κύπρο, αλλά εντάξει, νομίζω θα είναι βράδυ τα παιχνίδια, έχει υγρασία, αλλά δεν νομίζω να επηρεάσει πάρα πολύ αυτό τις δύο ομάδες. Ίσως τους παίχτες του Άρη λίγο περισσότερο, γιατί οι παίχτες ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ είναι λίγο πιο συνηθισμένοι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτές τις χερικές συνθήκες. Πάντως νομίζω ότι ένα μειονέκτημα για την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ είναι ότι δεν θα παίξει στην έδρα της, στο Τσίριο δηλαδή, αλλά στη Λάρνακα, ναι, στο Γιώργος Καραπατάκης, που παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι. Ναι, σίγουρα παίζει το ρόλο του. Η έδρα της είναι το Τσίριο. Η ΑΕΛ προέρχεται από πολύ καλή χρονιά, με χαμηλό budget, με χαμηλό προϋπολογισμό. Είχε ένα προπονητή και ένα team που ήταν στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΛ, τον Τούσανο Γκέρκες, και έκανε εξαιρετική χρονιά. Την παρακολουθούσα, πήρε το κύπελο και έκανε και πολύ καλή χρονιά στο πρωτάθλημα. Τρίτη ή τέταρτη? Τέταρτη θέση. Ναι, είναι δεύτερη θέση, ναι, αλλά ήταν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, μέχρι τις τελευταίες 4-5 αγωνιστικές ήταν στην δεύτερη και τρίτη θέση. Συνέχεια σχεδόν το πρόθυμα ήταν μέσα στις πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Ναι. Εντάξει. Και με πολύ χαμηλό μπάτζετ από τις άλλες ομάδες. Νομίζω ήταν μια πετυχημένη χρονιά που βοήθησε πάρα πολύ ο προπονητής και ο team και η ομάδα που έφτιαξε βασίλεια στο σύνολο. Είναι πρώτος κόρης ομάδας Γιάννου Χουράδο. Με 15 γκολ. Ναι. 15 είναι το σημείο αναφοράς από πλευράς ρόστερο Χουράδο όσον αφορά την... Ναι, ήταν πρώτος κόρης ομάδας, όμως δεν είναι ο παίχτης για μένα, για ΑΕΛ βασίλεια στο σύνολο. Βασίζεται σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Όχι στις μονάδες δηλαδή περισσότερο, ναι. Άρα δύσκολα ξεχωρίζει κάποιος ποδοσφαιριστής από αυτό το ρόστερ που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε κι εμείς να μάθουμε κάποια πράγματα. Ναι, κάποιοι έφυγαν, κάποιοι θα έρθουν, αλλά ο κορμός είναι, περισσότεροι έμειναν από πέρσι. Ο κορμός θα είναι ο περσινός. Είναι μια ομάδα που η φιλοσοφία του προπονητή της είναι να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, λίγο πιο αμυντικό ποδόσφαιρο. Τι να περιμένουμε δηλαδή από την ΑΕΛ? Η φιλοσοφία του προπονητή είναι, του αρέσει πολύ η κυκλοφορία, να έχει την πάση κατοχή της, η ΑΕΛ, αυτό βασιζότανε. Εντάξει, σίγουρα η πολύ καλή αμυντική λειτουργία και δεν είναι, μπορώ να πω ότι είναι αμυντικογενής προπονητής, ούτε φουλ επίθεση. Εντάξει, έχει μια ισορροπία σαν ομάδα. Έχει μια ισορροπία σαν ομάδα, η ΑΕΛ. Προσπαθεί να παίξει σωστό και ορθόδοξο ποδόσφαιρο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από πίσω, με σωστή κυκλοφορία, αυτή. Με build-up δηλαδή, κάτω την μπάλα. Να προωθήσει. Κάτω την μπάλα συνεχώς, κάτω την μπάλα κυκλοφορία. Προσπαθεί με κυκλοφορία να αλλάξει πάσες, τέτοια, με πάσες πολλές και να βγει στην επίθεση. Είναι η ομάδα φόβητρο για τον Άρη, γιατί εδώ πέρα λίγα 24 ώρα πριν την κλήρωση λέγαμε ότι υπάρχει η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, η Κιλμάρνοκ,
αυτές οι δύο και μετά είναι το χάος. Δηλαδή ομάδες τώρα από τη Μάλτα ή από τις Νήσους Φερόε που ήταν πολύ βατή αντίπαλοι. Μπορεί να αποτελέσει φόβετρο για έλεγε για τον Άρη αυτή τη στιγμή μιλάμε. Εντάξει, δεν είναι φόβητρο, απλώς ναι. είναι Κύπρος και η Ελλάδα είναι κοντά το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Δεν έχει τώρα τεράστιες διαφορές. Mm-hmm. Σίγουρα έχει ελαφρύ προάδειγμα ο Άρης. Mm-hmm. Για μένα όμως νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ γρήγορα, δεν θα είναι 100% έτοιμες οι ομάδες. Και αυτό παίζει το ρόλο του, ναι. Γιατί θα μιλάμε ένα μήνα προετοιμασία, ζέστη, νομίζω ότι εντάξει, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, το σίγουρο είναι αυτό για Έλεμεσο. Ναι. Είναι μια καλή ομάδα στο σύνολο και νομίζω ότι θα δούμε δύο ωραία παιχνίδια. Δεν είναι θέμα που δεν είναι φοβητρό, δεν μπορώ να είναι φοβητρό, αλλά εντάξει, είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Ναι. Κατά τη γνώμη σου, Μάρια, θεωρείς ότι η σειρά των αγώνων παίζει ρόλο, δηλαδή για τον Άρη το πρώτο μάτς γίνεται στη Θεσσαλονίκη και το επαναληπτικός στην Κύπρο ή όχι τόσο? Ή και για την ομάδα της Λεμεσού αντίστοιχα, έτσι? Ναι, εντάξει, δεν πιστεύω. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Mm-hmm. Εντάξει, ο Άρης θα προσπαθήσει να πάρει ένα σκορ ασφαλεία το πρώτο χρήση στην έδρα του, mm-hmm. για να πάρει το πλεονέκτημα και το αβαντάζ για την πρόκληση. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Ναι. Και η Λεμεσού αυτή τη Θεσσαλονίκη προσπαθεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα και να μπορεί να χτυπήσει την πρόκληση στην Κύπρο. Ένα ακόμα πλεονέκτημα πάντως του Άρη. Όπως είπατε, δεν είναι πλεονέκτημα να παίζει στο Τσίριο, είναι η έδρα της. Σίγουρα είναι μειονέκτημα. Θα παίξει στο γήπεδο της ΑΕΚ, το γιος Καραπατάκης. Μάλλον από ό,τι νομίζω θα παίξει αυτό. Εντάξει, είναι ένα πλεονέκτημα. Όμως εντάξει, είναι και αυτό καλό γήπεδο και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα για να μπορέσουν να παίξουν ποδόσφαιρο που θέλουν. Και όπως νομίζω για τον Άρη μεγάλο πλεονέκτημα είναι το λέμε Κλεάντης Βικελίδης πλέον, εσύ παλιά ως Χαριλάου το είχες μάθει, το οποίο σε τέτοια μάτς ειδικά γεμίζει και δημιουργεί μια πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα για τον αντίπαλο, έτσι. Ναι, σίγουρα, ειδικά αυτό το παιχνίδι το πρώτο ευρωπαϊκό του Άρη, σίγουρα θα είναι κατάμεστο, θα είναι δύσκολη έδρα για την άλλη μεσού. Και... θα προσπαθήσω να δω και τα δύο παιχνίδια. Στην Κύπρο θα το δω σίγουρα και θα προσπαθήσω να είμαι και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο νομίζω. Έχεις χρόνια να έρθεις στη Θεσσαλονίκη στο Βικελίδης? Ορίστε. Έχεις χρόνια να έρθεις στη Θεσσαλονίκη στο Βικελίδης? Ναι, έχει χρόνια. Έχει χρόνια να έρθω στο Βικελίδης. Έχει χρόνια. Και αρκετά χρόνια. Ναι. Αυτό είναι ευκαιρία αυτό. Τώρα, αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, μπορεί να είσαι λίγο μακριά, δεν είσαι πάρα πολύ μακριά έτσι αλλιώς, αλλά παρακολουθούσε αυτά τα δύσκολα χρόνια τα οποία είχε τελευταία η ομάδα με την παρουσία της στη Γ' Εθνική δύο χρονιές, άλλες δύο χρονιές στη Β' μακριά από την πρώτη κατηγορία, μακριά από την Ευρώπη, αλλά πλέον με πολλή προσπάθεια, ταλαιπωρία βέβαια, αλλά έχει επιστρέψει ξανά. Ναι, σίγουρα, παρακολουθώ πάρα πολύ τον Άρη, όπως και τον Ερακλή, mm-hmm. δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης που έπαιξα ποδόσφαιρο και τις αγάπησα, ήταν ομάδες, πέρασα πολύ ωραία χρόνια. Σίγουρα ευτυχώς έχει βρει τον δρόμο του Άρης, είναι στην κατηγορία που του αρμόζει, σίγουρα δεύτερη κατηγορία είναι πολύ άσχημο πράγμα, αγωνίζεται ο Άρης, είναι επιστροφή ήρθε και νομίζω πάει καλά, μπήκε σωστό δρόμο, μπήκαν οι βάσεις και νομίζω ότι θα πάει καλύτερα τη μια σεζόν. Στην Κύπρο πώς έχουν υποδεχθεί, αν έχεις προλάβει έτσι να φουγκραστείς την κλήρωση της ΑΕΛ με τον Άρη, πώς θα αντιμετωπίζουν γενικότερα? Εντάξει, σίγουρα η αντιμετώπιση είναι φυσιολογική. Ξέρουμε ότι είναι καλή ομάδα ο Άρης, παρακολουθούν πολύ το λίγο ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Mm-hmm. Όλοι εδώ, σίγουρα εντάξει, είναι δύσκολη ομάδα, αλλά θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν τα δύο παιχνίδια για να πάρει υπόβληση. Αυτό θα προσπαθήσει εμεσού σίγουρα. Θα πιστέψει στις δικές της δυνάμεις. Αν και είναι δύσκολο και εντάξει, παίζει μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Άρης. Ωραία. Πριν σου ζητήσω το πρώτο παιχνίδι, όπως είπατε, γιατί θα είναι κατάμεστο, θα έχει τον κόσμο, τον κόσμο του Άρη, σίγουρα η έδρα παίζει πολύ ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Πριν σε βάλω σε δύσκολη θέση να κάνεις πρόβλεψη, να μας πεις, γιατί και ο κόσμος του Άρη έχει πολύ καιρό να σε ακούσει, πού είναι αυτή τη στιγμή ο Μάριος Χριστοδούλου, με τι ασχολείται, μας είπες για τις ακαδημίες που έχεις νωρίτερα στην Λεμεσό. Ναι, εδώ και 10 χρόνια έχω ακαδημίες δικές μου στη Λεμεσό, πάω πάρα πολύ καλά. Είχα ένα χρόνο στην γάμμα κατηγορία στην Κύπρο, είχα προομάδα, την έβγαλα β' κατηγορία, δεν ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο. Ναι. Και τώρα προς το παρόν έχω τις δικές μου ακαδημίες, εντάξει, έχω πολλά παιδιά, 230 παιδιά, έχω 9 προπονητές και ασχολούμαι με αυτό, επαγγελματικά. Ωραία. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ωραία. Και μια πρόβλεψη τώρα. Τελευταία. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο για προγνωστικά, αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Αλλά εντάξει, σίγουρα νομίζω ότι θα γίνουν, εύχομαι να γίνουν δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι. Θα απολαύσει ο κόσμος, θα παρακολουθήσει και αυτοί που θα δουν από τη τηλεόραση.
νομίζω ο καλύτερος, αυτός που θα παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, να περάσει σε επόμενη φάση. Μακάρι, μακάρι και σε δύο παιχνίδια. Είναι δύο ομάδες μου. Εύχομαι και στις δύο καλές επιτυχίες. Θα έχουν καλή χρονιά και στο πράξημα και στην Ευρώπη. Σίγουρα ένας θα περάσει, δεν μπορεί να περάσουν και οι δύο. Εντάξει, ο καλύτερος εύχομαι να περάσει. Και σε ένα ζευγάρι που οι δύο ομάδες νομίζω ήταν αντίπαλες μόνο για δύο παιχνίδια, δηλαδή για 180 λεπτά, γιατί είναι γνωστές άλλωστε οι σχέσεις του Άρη με την Κύπρο γενικότερα, με τον κυπριακό λαό και οι υποδοσφαιριστές που έχουν περάσει. Και κρατάμε αυτό που είπες και το ελαφρύ προβάδισμα νωρίτερα που ανέφερες για τον Άρη, και θα χαρούμε πολύ να σε δούμε και από κοντά στις 25 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα ήθελα πολύ να είμαι στο παιχνίδι, να ζω από κοντά, να δω τις δύο ομάδες από κοντά, να σε απολαύσω και εντάξει, εύχομαι να υπάρχουν η αυτοπρέπεια. Έχουν πολλά κοινά οι δύο ομάδες, μπλε με κίτρινο ΑΕΛ, μαύρο με κίτρινο Άρη, εντάξει, έχουν φανατικούς οπαδούς και οι δύο ομάδες, εντάξει, έχουν πολλά κοινά. Ωραία. Ναι. Ωραία, Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε ακούσαμε. Και σου λέω ξανά, σε περιμένουμε να σε δούμε και από κοντά μέσα στον Ιούλιο στο Κλειάνδης Βικελίδης. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Καλά, καλό πολύ. Απόγευμα, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά τον Μάριο Χριστοδούλου. 99 με 2002. Στον Άρη, παλιοί του θυμούνται καλύτερα. Πατριωτάκι μας κι αυτός.